Yo, Palmer. Μαρία. Συγχαρητήρια για τη Μαρία και τα παιδιά καταρχήν. Τι πάθατε, ρε, μεταλλαχθήκατε εσείς. Σας αφήσαμε επαναστάτες. Τα πάντα όλα. Και μέσα σε. Κατά δύο εβδομάδες άλλοι, τελείως. Τι λέτε εσείς για τη δική σας εμφάνιση σήμερα. Μια καλή, έτσι. Καλή. Πολύ καλή. Άριστη εσύ. Έτσι, όσο πάμε. Πάμε στο Βαγγέλη τότε κατευθείαν. Για να δούμε. Αλλάξατε ρεπερτόριο επειδή συναντήσατε αντίδραση της κυρίας Μανολού την προηγούμενη φορά ή είναι και ένα κομμάτι της εκφρασής σας αυτό όπως είναι το προηγούμενο? Είναι και ένα κομμάτι. Επειδή γράφουμε γενικά κομμάτια για πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Ναι, ήμουν σίγουρος για αυτήν την απάντηση. Απλώς το έβαλα για να προλάβω διθυράμβους από άλλα μέλη της Κρητικής Επιτροπής ότι επηρέασαν τη θεματολογία σας. Μπράβο. Αφού είχε σχέση με το πρώτο του τραγούδι αυτό, ήταν στην θεματολογία την αντίστοιχη της πρώτης εμφάνισης. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι εμπνέονται από την επικαιρότητα. Τη μια φορά μπορεί να είναι ερωτικό, την άλλη μπορεί να είναι μια ντύπα που τους τσιπάει έξω από το μπαρ, την άλλη μπορεί να είναι ότι τους τσιπάει γενικότερα η κατάσταση. Εμένα το σημερινό τραγούδι μου άρεσε, μπορώ να σας πω περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα. Και από το πολιτικό. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πλευράς ρυθμού και από πλευράς εκτέλεσης ήταν πλήρες. Ρουάμα, νομίζω ότι θα απασχολήσετε γενικότερα την ελληνική τη μουσική και το κόκκινο χαλί που βλέπετε θα το ξαναδείτε. Κάνε. Σας άρεσε το κόκκινο χαλί, σας άρεσε λοιπόν. Πάμε στην Ευγενία. Λοιπόν. Ντρέπομαι. Καιρός ήταν. Έλα, βρε Βαγγέλη. Άσε με, βρε Βαγγέλη, να πω μια κουβέντα. Δεν μπορείς, δεν αντέχεις. Εκεί, να με κάνεις να νιώσω άσχημα. Ποτέ. Δηλαδή, δεν ποτέ. Αυτό ποτέ, όπως ποτέ, να ποτέ, το περιμένω. Ποτέ, ίσα, ίσα. Το παίρνω άντε. Πίσω. Το παίρνω πίσω, συγγνώμη. Πάρε το πίσω. Λοιπόν, όντως, το τραγούδι ήταν από τα τρία συνολικά που έχουμε ακούσει το πιο ολοκληρωμένο. Το χ, φαντάζεστε, καταλαβαίνετε, το πάτησα γιατί τέριαζε με το στίχο και νομίζω ότι εν είδη χιούμορ στην εκπομπή τώρα έτσι όπως είμαστε μπορούμε και λίγο να παίξουμε με αυτό. Το τραγούδι δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσαν κάλλιστα να το παίξουν τα ελληνικά ραδιόφωνα, παρόλο που εγώ εάν το άκουγα θα άλλαζα σταθμό. Συγχαρητήρια που ήρθατε και πάλι, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ηλία, τι να πω. Εμένα μου αρέσετε πάρα πολύ και το πολιτικό σας και το Ντίβα, αφού εξευμενήσατε την κυρία Μανολίδου και δεν σας έσκησε. Είστε πολύ καλοί. Ευαγγέλη. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Γιώργος, Κυριάκος, Στέφανος, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσοι βρίσκεστε εδώ, μπορείτε να ψηφίσετε τα παιδιά με τα ειδικά μηχανάκια που έχετε. Σας θυμίζω ότι έναν ψηφίζει η Επιτροπή μας, έναν οι φίλοι μας που βρίσκονται εδώ, δύο δηλαδή, πηγαίνουν στο μεγάλο τελικό για να διεκδικήσουν μαζί με όλους τους άλλους 100.000 ευρώ στην πρώτη θέση.
Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε, γεια σας. Κυρία Μανολίδη, είπε ότι μπορεί να γίνει μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί εφόσον είναι άτομο που δεν ακούει αυτή τη μουσική και έχει άλλα ακούσματα, το να της αρέσει αυτό σημαίνει κάτι.